Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο, στο οποίο θα σας πω για τα πιο τρομακτικά Χριστούγεννα που είχα ποτέ. Βασικά εγώ ήμουν αρκετά μικρή, οπότε όλο τον τρόμο τον έζησαν οι υπόλοιποι, αλλά τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με το story time. Με την οικογένειά μου που λέτε, μέχρι πριν κάποια χρόνια, κάναμε Χριστούγεννα στο σπίτι των παππούδων μου, από την πλευρά του μπαμπά μου. Δεν περνούσαμε εκεί τη μέρα των Χριστουγέννων, περνούσαμε την παραμονή 24 Δεκεμβρίου και βασικά μαζευόμασταν στο σπίτι των παππούδων το βράδυ και καθόμασταν όλοι μαζί, τρώγαμε, ερχόταν ο Άι Βασίλη. Γενικά ήταν πολύ ωραία η φάση. Μια χρονιά λοιπόν, πρέπει να ήμουν γύρω στα 5, συνέβη έτσι κάτι δυσάρεστο που μας χάλασε τη βραδιά. Και αυτό ήταν ότι δεν βρίσκαμε τον αδερφό μου. Το σπίτι της γιαγιάς μου έχει μια αρκετά παράξενη διαρρύθμιση. Ουσιαστικά έχει ένα διάδρομο σε σχήμα γάμα και από τη μέσα κάπως πλευρά του γάμα, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι το σαλόνι και η κουζίνα, ενώ απ' έξω είναι τα δωμάτια. Το μπάνιο, μετά έχει δύο δωμάτια και απ' την άλλη πλευρά έχει ένα δεύτερο σαλόνι μεγάλο, στο οποίο θα σας εξηγήσω αργότερα τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, μαζευόμασταν όλοι μαζί, οπότε ήμασταν εννοείται και όλα τα ξαδέρφια. Απ' την πλευρά του μπαμπά μου είμαστε 7 πρώτα ξαδέρφια, απ' τα οποία είμαστε εγώ και ο αδερφός μου και άλλα 2 ξαδέρφια τα οποία ήμασταν τα μικρά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αρκετά μεγαλύτεροι μας. Οπότε ήμασταν εμείς οι 4 που παίζαμε. Ο αδερφός μου είναι 2 χρόνια μικρότερος από μένα, ο ξαδερφός μου 2 χρόνια μεγαλύτερος και η ξαδέρφη μου 4 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Και τέλος πάντων, αποφασίζουμε εκείνο το βράδυ οι 4 μας να παίξουμε κρυφτό. Και ποιος θα φυλάει, ο ξαδερφός μου που ήταν και το αφεντικό, αποφάσισε ότι θα φυλάω εγώ. Πριν ξεκινήσουμε όμως το παιχνίδι, τους είπα εγώ να ξέρετε ότι δεν παίζουν με κλειστά τα φώτα. Θέλω τα φώτα να είναι ανοιχτά γιατί φοβάμαι. Και μου λένε εντάξει. Οπότε κάθομαι εγώ στο σαλόνι, το πρώτο που σας είπα, και μετράω. Πάνε οι άλλοι να κρυφτούνε, τους λέω ότι βγαίνω και ξεκινάω να βγω προς το διάδρομο και από εκεί να πάρω όλο το διάδρομο με τη σειρά και να μπαίνω σε όλα τα δωμάτια ένα-ένα. Ξεκινάω από το μπάνιο, δεν είναι κανείς. Και πάω στο πρώτο υπνοδωμάτιο μετά το μπάνιο, ανοίγω την πόρτα και συνειδητοποιώ ότι τα φώτα είναι σβηστά. Ο ξαδερφός μου με έκλασε, με έγραψε τελείως. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, εντάξει και αυτός ήταν μικρός, αλλά αυτός δεν φοβόταν το σκοτάδι, εγώ το φοβόμουν το σκοτάδι. Οπότε μπαίνω στο δωμάτιο και με το που βλέπω ότι το φως είναι κλειστό, βγαίνω έξω κατευθείαν και τρέχω στην άλλη άκρη του διαδρόμου και λέω εγώ δεν παίζω, βαρέθηκα. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας έχω ένα κενό μνήμης, γιατί δεν θυμάμαι αν βρήκα πρώτα την ξαδέρφη μου πότε ήμασταν μαζί ή αν τους είπα ότι βαρέθηκα και ήρθανε και οι δύο μαζί να με βρούνε τα ξαδέρφια μου. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι ότι σε κάποια φάση ο ξαδερφός μου βγήκε από την κρυψώνα του για να έρθει και να με ρωτήσει Αντωνία, τι γίνεται, γιατί τόση ώρα, τι κάνεις. Και εγώ το απάντησα ότι δεν ήθελα να παίξω άλλο. Οπότε αποφασίζουμε να παίξουμε το δεύτερο αγαπημένο μας παιχνίδι μετά το κρυφτό, το οποίο ήταν ένα πολύ ηλίθιο παιχνίδι και επικίνδυνο. Αλλά όσες φορές μας έκαναν παρατήρηση οι γονείς μας για να σταματήσουμε να παίζουμε, εμείς απλά τους γράφαμε. Μπροστά λοιπόν από το δεύτερο το σαλόνι που σας είπα πριν, είχε ένα μακρόστενο χαλί. Οπότε εμείς τι κάναμε σαν πανέξυπνα παιδιά, καθόμασταν κάποιοι πάνω στο χαλί και ήταν ένα στην άκρη και το τραβούσε και εμείς πέφταμε ή προσπαθούσαμε να σταθούμε όρθιοι, τέλος πάντων. Και γενικά ήμασταν εκεί στο χαλί, ακριβώς μπροστά από το δεύτερο το σαλόνι. Το σαλόνι αυτό, που ήταν και τραπεζαρία, αντί για πόρτα είχε τζάμια. Οπότε οι γονείς από μέσα μας έβλεπαν. Και σε κάποια φάση, παιδιά, το θυμάμαι σαν χθες, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κοιτάζω τον μπαμπά μου, ο οποίος γυρνάει το κεφάλι του και μου λέει Αντωνία, πού είναι ο Ηλίας? Και το απαντάω, δεν ξέρω. Και μου λέει, πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις πού είναι ο αδερφός σου? Και του λέω, δεν ξέρω. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμη τι συνέβαινε, αλλά ξαφνικά τους βλέπω όλους να σηκώνονται και να βγαίνουν έξω και να λένε πού είναι το παιδί. Πήγαν αρχικά, μπήκαν στο μπάνιο, στο σαλόνι, στην κουζίνα, στα δωμάτια, κοίταξαν και συνειδητοποίησαν ότι ο μικρός δεν ήταν πουθενά. Εν τω μεταξύ, εκτός από το ότι δεν διανοούμασταν να βγούμε έξω από το σπίτι μόνοι μας, η πόρτα ήταν ακριβώς δίπλα από το μεγάλο το σαλόνι με την τζαμαρία. Και οι γονείς έβλεπαν, οπότε θα ήταν πολύ παράξενο να είχε βγει το παιδί έξω. Αλλά τέλος πάντων, αφού ρίχνουν μια ματιά στο σπίτι και συνειδητοποιούν ότι ο Ηλίας δεν είναι πουθενά, πάει ο ξάδερφός μου στην εξώπορτα, αυτή που σας έλεγα που ήταν ορατή από το σαλόνι με την τζαμαρία, και την ανοίγει. Και βλέπει ότι η πόρτα της αυλής είναι ορθάνοιχτη. Ήρθε το τσάι μου! Και αυτή είναι μια από τις εικόνες που νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ο μεγάλος μου ξάδερφος ήταν μπροστά, είχε φτάσει στην καγκελόπορτα και εγώ είχα βγει μόλις από την πόρτα του σπιτιού και θυμάμαι να τον βλέπω ακριβώς μπροστά από την καγκελόπορτα να γυρνάει το κεφάλι για να μας κοιτάει, γιατί προφανώς είχαν βγει όλοι οι μεγάλοι έξω, ο μπαμπάς μου, η θείη μου, η μαμά μου, και η καγκελόπορτα να είναι
ορθάνυχτη και έξω φυσικά πίστα σκοτάδι. Γιατί είναι χωριό, γιατί ήταν πολύ αργά το βράδυ, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Εν τω μεταξύ, 2 λεπτά από το σπίτι μας είχε ποτάμι. Οπότε ήταν το πρώτο πράγμα για το οποίο φοβήθηκαν όλοι, μη βγήκε το παιδί έξω και έπεσε στο ποτάμι. Προφανώς αν τον άρπαξε κανένας, μόλις έβγαινες από το σπίτι για να κατέβεις στην αυλή, είχε μερικά σκαλάκια. Εγώ και ο μπαμπάς μου είχαμε κατέβει αυτά τα σκαλοπάτια και πηγαίναμε προς τον ξάδερφό μου που ήταν εκεί στην Καγγελόπορτα. Ο ξάδερφός μου λέει: θα κάνω μια γύρα στο χωριό να δω μήπως βγήκε έξω, μήπως τον βρω. Και μόλις το είπα αυτό, γυρνάω εγώ και κάνω να ανέβω τα σκαλιά. Και έρχεται η τρίτη εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Η μαμά μου ήταν στην κορυφή της σκάλας, ήταν μέσα στα δάκρυα, έκλαιγε τόσο αθόρυβα που δεν ξέρω αν την είχε καταλάβει κανείς, προφανώς και οι δικές μου οι αναμνήσεις είναι κάπως μπερδεμένες γιατί ήμουν και μικρή. Αλλά ανέβηκα τα σκαλιά και είδα τη μαμά μου να κλαίει και φυσικά την αγκάλιασα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ακολούθησε, τι της είπα, τι μου είπε, πόση ώρα ήμασταν έξω. Αλλά ακούσαμε από μέσα τους θείους και τα μεγαλύτερα ξαδέρφια μας, τα οποία άρχισαν να τσιρίζουν και να λένε «Νάτος, νάτος, τον βρήκαμε, τον βρήκαμε». Μπαίνουμε πάλι στο χολ και είναι ο θείος μου με τον Ηλία στα χέρια του και μας λέει ότι τον βρήκαμε κάτω από το κρεβάτι και κοιμόταν. Μπορεί να κράτησε λίγη ώρα γιατί τον βρήκανε κάτω από το κρεβάτι, αλλά οι εικόνες είναι τόσο έντονες στο δικό μου το μυαλό που ήμουν γύρω στα 5. Φαντάζομαι για τους γονείς μου και για τους πιο μεγάλους ήταν μια αιωνιότητα όλη αυτή η διαδικασία. Τι είχε γίνει? Όταν είπαμε να παίξουμε κρυφτό, ο ξαδερφός μου πήρε τον αδερφό μου σαν το μικρό μου ξαδερφάκι, θα πάμε και θα κρυφτούμε μαζί, και κρύφτηκαν κάτω από το κρεβάτι και έκλεισαν και τα φώτα για να τρομάξω. Οπότε όταν είδαν ότι η Αντωνία δεν έρχεται, λέει ο ξαδερφός μου στο μικρό, πάω να δω τι έγινε και ξανάρχομαι. Προφανώς, επειδή όταν βγήκε από το δωμάτιο είδε ότι εγώ δεν είχα διάθεση να παίξω και ξεκινήσαμε να παίζουμε το άλλο παιχνίδι, ξεχάστηκε και δεν μας είπε ούτε ότι ο Ηλίας ήταν κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι, ούτε σκέφτηκε να πάει να τον φωνάξει. Οπότε ο Ηλίας καθόταν στην κρυψώνα του και περίμενε μέχρι που τον πήρε ο ύπνος. Και όταν καταλάβαμε ότι λείπει, προφανώς τον φωνάζαμε και δεν άκουγε. Αυτά. Εξαιρετικά Χριστούγεννα ήταν. Νομίζω βέβαια μετά ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι που έλεγαν από τίποτα που περάσαμε πολύ ωραία, αν και δεν θυμάμαι. Τη συγκεκριμένη ιστορία ήθελα να σας την πω από πρόπερση. Πρόπερση το ξέχασα και πέρσι, επειδή κάναμε τα collab με την Κατερίνα, δεν έκανα κάποιο βίντεο μόνη μου τα Χριστούγεννα, οπότε δεν μπόρεσα. Και φέτος έλεγα, yes, το θυμήθηκα, θα το κάνω. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς παρόμοιες εμπειρίες ή αν έχετε περάσει κι εσείς κάτι αντίστοιχο έτσι τις γιορτινές μέρες. Αν ναι, γράψτε το μου στα σχόλια για να τα διαβάσω. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια! Yeah.